Ξέρετε, στην Ελλάδα τρέχουν όλα με ταχύτητες χελώνας. Να γίνεται αδιάλειπτα ο έλεγχος για τα ανασφάλιστα οχήματα ηλεκτρονικά και εφόσον κάποιος βρεθεί ανασφάλιστος να επιβάλλονται άμεσα οι ποινές που ορίζει η νομοθεσία και αυτές να εφαρμόζονται. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος των ασφαλιστών Καβάλας Δημητής Πιπεριάς, αναφερόμενος στο μεγάλο ποσοστό ανασφάλιστων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, τα ανασφάλιστα οχήματα είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα στην πατρίδα μας, γιατί υπάρχουν αρκετά χρόνια. Το ελληνικό κράτος έχει ψηφίσει βέβαια κάποιους νόμους ούτως ώστε να υπάρχει τρόπος να βρεθούν τα ανασφάλιστα οχήματα εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχει ο νόμος, υπάρχουν τα πάντα, υπάρχουν τα μέσα, η ηλεκτρονική διασταύρωση πλέον γίνεται μέσω της ΑΑΔΕ και μέσω των ασφαλιστικών εταιριών που δίνουν κάθε απόγευμα τα ασφαλισμένα οχήματά τους. Απλώς το ελληνικό κράτος είναι, όπως είναι ασυνεπής σε όλα τα πράγματα που κάνει, το ίδιο συμβαίνει και εδώ πέρα. Γιατί το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τότε έλεγε ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος για ανασφάλιστα οχήματα τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο σε ανύποπτο χρόνο. Λοιπόν, αυτό έγινε 1 φορά, πότε έγινε, το 2018 νομίζω έγινε. Και από εκεί και μετά δεν έγινε κανένας έλεγχος. Τότε βέβαια που έγινε ο έλεγχος πέσανε τα πρόστιμα 250 ευρώ και 500 και τέτοια. Βγήκαν παράβολα στο ίντερνετ και δεν μπορούσαν να ασφαλιστούν εφόσον δεν είχαν πληρώσει το πρόστιμο. Και βλέπουμε, βέβαια τότε μειώθηκε ο αριθμός των ασφάλιστων κατά πολύ, έτσι. Δηλαδή είχαμε φτάσει σε πολύ μικρά επίπεδα. Αλλά λόγω της αδράνειας του ελληνικού κράτους και λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που υπάρχει και όλα αυτά, βλέπουμε ότι αυτός ο αριθμός συνεχώς αυξάνεται. Και τώρα και με τον κορονοϊό και με όλα αυτά που συμβαίνουν, δυστυχώς βλέπουμε λόγω της ανεργίας, της ανέχειας και των οικονομικών δυσκολιών που έχουν όλοι οι άνθρωποι, συνεχώς να αυξάνουν τα οχήματα. Όπως αναφέρει, το θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων είναι ένα κοινωνικό και οικονομικό θέμα που πρέπει να επιληθεί οριστικά. Ένα φαινόμενο που το βλέπουμε μόνο στην πατρίδα μας και σε κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί λύση και σε αυτό. Υπενθυμίζεται πως σε βάρος των παρανομούν των οδηγών, ιδιοκτητών και κατόχων που θέτουν σε κυκλοφορία ή οδηγούν ανασφάλιστο όχημα, προβλέπεται η επιβολή αυστηρότατων κυρώσεων, όπως χρηματικό πρόστιμο υπέρ του εγγυητικού κεφαλαίου ίσο με 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατικά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα και μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ. Κοιτάξτε, όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν κατεβάσει πάρα πολύ τα τιμολόγια τελευταίο χρόνο. Δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν οι άνθρωποι ασφάλειες είτε τρίμηνο. Έχουν εταιρείες που βγάζουν και μηνιαίο συμβόλαιο με 18-19 ευρώ το μήνα. Δηλαδή δεν είναι τραγικό το νούμερο που πρέπει να πληρώσει κάποιος ούτως ώστε να έρθει να ασφαλιστεί. Και είναι εντελώς απαράδεκτο να κινδυνεύει κάποιος όλη του η περιουσία σε περίπτωση που βγει κάποιο ατύχημα για 19 ευρώ το μήνα είτε για το τρίμηνο για 40 ευρώ. Έτσι είναι. Τραγικό λάθος αυτό.